Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι η εβδομάδα Σόλος Παιχνιδιού διοργανώνεται για 5η συνεχόμενη χρονιά από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Φέτος, το ασφαλές παιχνίδι παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις και γίνεται εξίσου σημαντικό για κάθε έναν από εμάς. Μαζί με καταξιωμένους ομιλητές, ειδικούς επαγγελματίες και επιστήμονες, μαθαίνουμε, συζητάμε και ενημερωνόμαστε για το τι πραγματικά σημαίνει ασφαλές παιχνίδι. Εστιάζουμε στη σημαντικότητα της διασκέδασης μέσα από βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικά παιχνίδια. Θέτουμε όρια και αναγνωρίζουμε τυχόν πρώτα σημάδια εθισμού. Η εβδομάδα αποτελεί πλατφόρμα ενημέρωσης και επικοδομητικού διαλόγου με σκοπό την ανάπτυξη συνεργείων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, εργαζόμενων στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, παιχτών, οικογένειες και φίλους τους. Στόχος της εβδομάδας είναι η ενημέρωση των παιχτών και του κοινού ευρύτερα για την ασφαλή ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια. Μέσα από μία σειρά δράσεων, η Αρχή στοχεύει τόσο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την ασφαλή συμμετοχή στο στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια, όσο και στην εμπλοκή και κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών για τη δημιουργία ενός προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει προβληματικές συμπεριφορές. Το έναυσμα της εβδομάδας ασφαλούς παιχνιδιού θα δοθεί με το 5ο Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν πολυεπίπεδες δράσεις όπως παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια και άλλα πολλά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί και να συζητήσει για τους τρόπους ασφαλούς συμμετοχής στα τυχερά παιχνίδια, τα εργαλεία αυτοπροστασίας που έχει στη διάθεση του ο παίχτης, τους κινδύνους της προβληματικής ενασχόλησης και της επιβλαβής συνέπειας στην κοινωνία. Επίσης, θα ενημερωθεί για τρόπους βοήθειας και θεραπείας. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ορισμένες από τις δράσεις, όπως τα εκπαιδευτικά σεμινάρια προς τους επόπτευμένους της αρχής, δράσεις σε στρατόπεδα, εργαστήρια ανοιχτού διαλόγου με φοιτητές, σεμινάρια σε συνεργασία με Δήμους. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί το διαδραστικό quiz γνώσεων Keep the Game Safe και το ερασιτεχνικό τουρνουά μπάσκετ το Σάββατο 8 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Όλες οι δράσεις της εβδομάδας βρίσκονται στην ιστοσελίδα hw.cy και το κοινό καλείται να κάνει εγγραφή στις δράσεις που το ενδιαφέρουν. Το Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού δίνει κάθε χρόνο το έναυσμα της εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού και φέτος, μετά από 2 χρόνια διαδικτυακής παρουσίας, θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, καταξιωμένοι επαγγελματίες και αρμόδιοι φορείς θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες και θα ανταλλάξουν μαζί τους απόψεις και βέλτιστες πρακτικές για την ασφαλή ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια, καθώς επίσης θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το ασφαλές παιχνίδι. Το 5ο Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού έχει σκοπό να αναδείξει την ευθύνη της πολιτείας, των πάροχων τυχερών παιχνιδιών και όλων των εμπλεκόμενων μερών για την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των παιχτών και του κοινωνικού συνόλου. Η θεματολογία που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αφορά μεταξύ άλλων την ασφάλεια των παιχτών και τον ρόλο τόσο των εταιριών όσο και των ρυθμιστικών αρχών, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για την προστασία τους, την προσέγγιση δημόσιας υγείας στο ασφαλές παιχνίδι, τη διαταραχή τυχερών παιχνιδιών, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις σε ακαδημαϊκό επίπεδο γύρω από το ασφαλές παιχνίδι.